Καλημέρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλημέρα από την Αγία Σοφιά. Τωρινό Κυριακής, νωρίς, εδώ στα Πάντρια Εδάφη. Ο πυλώνας, ο τέταρτος, ο οποίος σιδερώνεται. Φαινόταν ανατολικός τομέας, στον οποίο έχει σιδερωθεί η οροφή του, ισογείου, που βλέπουμε εδώ. Από κάτω τα υπόγεια. Εδώ βλέπουμε το ενδιάμεσο τμήμα στο νότιο τομέα. Βλέπουμε τα σκαψίματα έχουν έρθει στο επιθυμητό βάθος και προχωράνε σιγά σιγά. Ο νοτιοδυτικός τομέας εδώ. Έχουν εμφανιστεί πλέον ένα τμήμα των κερκιδοφόρων του πάνω διαζώματος και καλουπώνεται το υπόλοιπο τμήμα. Καθερωμένη μας βόλτα αυτό το πρωινό της Κυριακής. Εδώ βλέπουμε σίδερα τα οποία μεταφέρονται από το Γερανό. Κατευθύνονται σε ένα σημείο που είναι απαραίτητα για να συνεχίσει το σιδέρωμα. Εδώ βλέπουμε το τμήμα του τέταρτου πυλώνα το οποίο σιδερώνεται και πάμε τώρα σιγά σιγά από τον νοτιοανατολικό τομέα στο νότιο-δυτικό. Βλέποντας και από εδώ ότι η οροφή του δευτέρου επίπεδου έχει ξεκαλουπωθεί και ξεκινήσει η διαδικασία σιδερωμάτων και καλουπωμάτων σε κολόνες και τμήματα κερκιδοφόρων του πάνω διαζώματος. Δυτικός τομέας. Το γήπεδο έχει έρθει στο επιθυμητό ύψος και το μόνο που μένει είναι η τελική δοκός που θα εφάπτεται το στέγαστρο. Βορειοδυτικό τμήμα της Αγίας Σοφιάς. Βλέπουμε πόσο όμορφο έχει γίνει το γήπεδο και τα πιο ωραία είναι μπροστά μας. Την Παρασκευή που μας πέρασε ξεκίνησαν το ταξίδι για Ελλάδα και Κύπρο τα πρώτα κομμάτια του Δικέφαλου και λογικά από την ερχόμενη εβδομάδα
τα αδέρφια μας της επαρχίας θα αρχίσουν να τα παραλαμβάνουν. Αυτή ήταν η πρώτη παρτίδα κομματιών του Δικέφαλου που ξεκίνησε το ταξίδι της για την επαρχία. Η επόμενη παρτίδα τώρα θα είναι πια μετά το Πάσχα, με την ίδια διαδικασία ακριβώς, το email επικοινωνίας, το οποίο από ερχόμενη εβδομάδα θα το ξαναδώσω σε όλα τα αδέλφια που επιθυμούν ένα μικρό κομμάτι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Ανατολικός τομέας, το τμήμα αυτό είναι έτοιμο. Και εδώ η μοναδική εκκρεμότητα είναι η τελική κολόνα εδώ. Όπως και άλλη μία λίγο πιο κάτω. Και φυσικά η κατασκευή της τελικής δοκού. Και εδώ βλέπουμε τον τέταρτο πυλώνα, το οποίο έχει καλοποθεί. Πάμε να δούμε και το νοτιοανατολικό κομμάτι. Νοτιοανατολικό τμήμα. Έχει ξεκινήσει το καλύβωμα των δοκαριών, όπως και των κερκιδοφόρων του πάνω διαζώματος από αυτή την πλευρά. Και εδώ βλέπουμε την οροφή του ισογείου που σκυροδετήθηκε χθες. Αυτό εδώ το τμήμα. Και το τέταρτος πυλώνας. Ο οποίος καλυπώνεται το τμήμα του. Μαγεία πραγματικά. Μια ακόμα βόλτα περιμετρικά της Αγίας Σοφιάς. Μαγικό θέαμα. Υπέροχη προσμονή. Από εδώ λοιπόν, από το σπίτι μας στο Πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. Για χαρά, αδέλφια. Αεκάρα για πάντα.